θα πάμε λίγο να μπούμε σε όλο αυτό το κομμάτι που αφορά τον Light, γιατί χτες μας παραχώρησε μία συνέντευξη, προχτές μάλλον, στο backstage του Fame Story, Κοκολάκη, που αφορούσε όλο αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο κατά τη διάρκεια της, με τη Μαρία Κοκολάκη στο διάλειμμα, οπότε έτσι και αλλιώς η συνέντευξη ήταν σχετικά μικρή. Στη συνέχεια ανέβασε ο ίδιος ένα story, μέσα από το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά λογοκρίθηκε από την εκπομπή, ναι, ότι δεν έπαιξαν όλα όσα είπε, ότι ήταν έξαλλος με εμάς, δεν θέλω να πω και τις λέξεις που χρησιμοποίησε, εν πάση περιπτώσει ότι ήταν πάρα πολύ θυμωμένος. Και μας εξεβίαζε. Θέλω να σας κάνω μια παρένθεση σε αυτό, να σας πω ότι εγώ εκείνη την ώρα είμαι το απόγευμα σπίτι, βάφω τα παιδιά. Γιατί είχαν ένα πάρτι Halloween, τέλος πάντων. Έχω τον Φίλιππο και τους φίλους του στο σπίτι. Και τον Μάικ και τους δικούς τους φίλους. Δηλαδή έβαψα περίπου 9 παιδιά. Και τους έκανα αυτά τις νεκροκεφαλές, ξέρεις, όλα αυτά του Halloween. Με παίρνει λοιπόν η Βένια τηλέφωνο και βλέπω 4 κλήσεις. Λέω εντάξει, δεν το σηκώνω μία, δεν το σηκώνω δύο. Δηλαδή θα έχει γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Πώς το λένε, ανοίγω, ανοιχτή ακρόαση όμως. Οπότε είναι τα παιδιά, 15χρονα τώρα. Βάφω τον Φίλιππο, την κοπέλα του. Ανοίγω, ανοιχτή ακρόαση. Βένια, σου έχω στείλει στο WhatsApp ένα βίντεο, πρέπει να το δεις. Λέω δεν μπορώ τώρα, κούκλα μου, βάφω. Όχι, όχι, πρέπει να το δεις, μου λέει, μας κράζει ο Light. Ακούνε τα 15χρονα και ξαφνικά ασχολούνται μαζί μου. Και μου λέει ο γιος μου, μαμά, σε κράζει ο Light. Έχεις μπιφ με το Light. Τέλεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήθελε να πάει στο Λόχαρ να τον ακούσει. Λέω, βλέπω ότι αυτό έχει, μου δίνει μία βάντα στα 15χρονα. Λέω, βεβαίως, με κράζει ο Light. Για να δω το βίντεο. Λίγο το βίντεο. Αρχίζουν και ψάχνουν όλα στα κινητά τους. Πού το ανέβασε ο Light. Θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά στο δικό μου παιδί μου έδωσε μία υπόσταση. Δεν με έβλεπε μέχρι εκείνη τη στιγμή καθόλου. Και τώρα που έχω μπιφ με το Light, έχω ανέβει στα μάτια του. Πάμε να δούμε τον μπιφ. Λοιπόν, χαμογέλα με τρέλα, χαμογέλα και πάλι, πώς λέγεστε αυτή η εκπομπή. Ήρθατε χθες να μου πάρετε συνέντευξη, σας έδωσα μια δήλωση πάρα πολύ όμορφα, ωραία, να σας δώσω exclusive. Σήμερα βλέπω έχετε πάρει τη δήλωσή μου, την έχετε πετσοκόψει, μισό λεπτό. Την έχετε πετσοκόψει, έχετε ανεβάσει τη μισή, τα μισά πράγματα που είπα δεν τα βάλατε. Γιατί ξηγέστε σαν μου. Λοιπόν, τρώτε άκυρο από εδώ και πέρα, δεν σας ξαναδίνω ποτέ συνέντευξη. Έχω δώσει την ίδια δήλωση σε άλλα δύο κανάλια μέχρι τη Δευτέρα. Εύχομαι κάποιος να την ανεβάσει αυτούσια. Άμα δεν την ανεβάσει κάποιος αυτούσια, δεν ξαναδίνω συνέντευξη σε κανέναν σας και θα ποστάρω μόνο από τα social media μου. Μην είστε μου, γι' αυτό σας έχει συγχαθεί ο κόσμος και κανείς δεν βλέπει τις σας. Σταματήστε να λογοκρίνετε τον κόσμο. Μου πήρατε μια συνέντευξη, ανεβάστε αυτό που είπα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τη συνέντευξη και μετά να υπογραμμίσουμε τι από αυτή τη συνέντευξη έχει κοπεί, γιατί αισθάνεται ο Light ότι έχει λογοκριθεί και αισθάνεται ότι ουσιαστικά δεν πέρασε το μήνυμα των λεγόμενων του μέσα από το απόσπασμα που έπαιξε στην εκπομπή. Πάμε. Πάμε, γράφεις. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το θέμα των ημερών. Όλο ξεκίνησε από την Τερμπερντέρισα και το χαρακτήρισε αυτό το τραγούδι απολύθωμα. Μετά ήρθε και η απάντηση του Ανδρέα Μικρούτσικου. Ποια είναι η ερώτηση ακριβώς? 204. Πιστεύεις, εσύ συμφωνείς με την άποψη του Ανδρέα Μικρούτσικου? Χρήστος λέγεται, 204. Δεν άκουσα κάποια άποψη από τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Είδα έναν κύριο έξαλλο. Βγήκε εκεί. Με είπε 1000 ονόματα εκτός από το δικό μου. Μηδενικό, άμπαλο, άγαρμπο, άχρηστο, δεν ξέρω τι. Ενοχλήθηκες ακούγοντας αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Όχι, απλά αναρωτήθηκα βασικά για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η έκρηξη από αυτόν τον κύριο. Μετά μπήκα τον Googler. Λέω κάτσε να δούμε, λέω για ποιο λόγο τα λέει αυτά. 204. Είδα ότι okay, είναι ένας στιχουργός, συνθέτης μεγάλος, λέει, από τους μεγαλύτερους στην σύγχρονη ελληνική μουσική. Μετά είδα ότι αυτός ήταν αδερφός του, ο Θάνος. Οπότε ξαναγκούγκλαρα. Είδα ποιος είναι ο κύριος και αυτό μου έβγαλε νόημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εγώ άμα για 40-50 χρόνια έκανα όλα τα ξεφτιλίκια της ελληνικής τηλεόρασης και στα 75 μου, αντί να μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με λίγη αξιοπρέπεια, ήμουνα τρίτο τέταρτο στο πάνελ της καινούριου,
και εγώ θα είχα πολλά νεύρα. Οπότε τον κατάλαβα λίγο περισσότερο. Οι δύο μιλήσατε όμως για επίπεδο, και αυτός και εσύ. Ναι, εντάξει, okay. Δεν ξέρω ποιο είναι το. Άμα σας ξαναλέω, άμα ήταν ο αδερφός του, είχε κάποιο επίπεδο προφανώς. Ο κύριος ήταν αναγνωρισμένος και πολιτικά τοποθετημένος και από τους μεγαλύτερους συνθέτες σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Τώρα ο κύριος Ανδρέας, δεν ξέρω ακριβώς ποιο επίπεδο έχει. Από ό,τι διάβασα στο Google, reality κάνει 40-50 χρόνια. Σε ένα από αυτά και κάτι μέσα και τέτοια. Άμα αυτό είναι το επίπεδό του, δεν θα ήθελα να είμαι στο επίπεδό του, είναι αλήθεια. Ειδικά τα λεγόμενά σου σχετικά με το τραγούδι, την Τερβεντέρισα, εσύ εννοούσες ότι δεν πρέπει να ακούγονται τέτοια τραγούδια σε ένα μουσικό σοου μοντέρνο. Σήμερα ακούσαμε ένα Βύση. Αρχικά δεν έχω κάτι ενάντια στην Τερβεντέρισα ή στην Μαρινέλα ή σε οποιοδήποτε παλιό τραγούδι. Αυτό που είπα στο προηγούμενο σοου ήταν ότι για ένα παιδί το οποίο θα γίνει τραγουδιστής το 2023 και το 2024 δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο να τραγουδάει καλά κάποια τέτοια τραγούδια. Ούτε το «Μήλο μου κόκκινο», ούτε το «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», ούτε κανένα τραγούδι 80 ετίας. Οπότε το να κρίνουμε το πόσο καλά ένα παιδί νέο τραγουδάει ένα τέτοιο τραγούδι μου φαίνεται λίγο παράτερο. Όσον αφορά το σκοπό του reality του στο οποίο βρισκόμαστε. Εσύ όπως είχε πες, ακούς τέτοια μουσική και τα ξέρεις αυτά τα μουσική. Ακούω παλιά μουσική, συγκεκριμένα Μαρινέλα δεν μπορώ να σου πω ότι ακούω, θα ήταν ψέμα. Αλλά ακούω και Frank Sinatra που είναι παλιός, μπορεί να ακούω και Aretha Franklin, μπορεί να ακούω... Θα ακούσω παλιά μουσική, κλασική μουσική θα ακούσω και τα πάντα θα ακούσω από μουσική. Αλλά δεν πιστεύω ότι Sonic & Day, ένα παιδί τη σημερινή μέρα, πρέπει να το κρίνουμε εδώ πέρα από το πόσο καλά μπορεί να τραγουδήσει ένα αρχαίο τραγούδι. Θα δεχόσουν συγγνώμη από τον Ανδρέα Μικρούτσικο ή και θα βρισκόσουν σε μια εκπομπή που θα είναι και αυτός καλεσμένος. Μπορεί να δει εδώ στο Fame Story. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχα ακουστά σαν ένα όνομα, Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν είχα πάρα πολύ. Ήξερα. Το οποίο κυκλοφορεί και ακούγεται. Δεν έχω κάτι ενάντια στον άνθρωπο. Μου έδειξε ποιο είναι το επίπεδό του από τον τρόπο που αναφέρθηκε στο όνομά μου χωρίς να με ξέρει, να με έχει συναντήσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Όχι ότι εγώ το παίζω ότι είμαι ο αφιψήλου και τέτοια, αλλά δεν έχω κάτι να μοιραστώ. Είπα αυτά που ήθελα να πει, του απάντησα όπως έπρεπε να το απαντήσω. Καλή συνέχεια. Αν σε έπαιρνε τηλέφωνο, τι θα το έλεγες? Θα έπρεπε να βρει το τηλέφωνό μου πρώτα. Αν σου έστειλε μήνυμα, τι θα το απαντούσε? Ανάλογα το μήνυμα που θα μου έστελνε, δεν ξέρω. Αλλά δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος, να κάνει αυτά που κρίνει ότι πρέπει να κάνει και να είναι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτή ήταν η συνέντευξη άκοπη, αμοντάριστη, έχει μέσα το Βήχα, όλα αυτά, τις λεπτομέρειες. Παλιά μουσική. Την παλιά μουσική, να υπογραμμίσουμε τι έλειπε, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει δει το χθεσινό βίντεο. Υπάρχει μια λέξη που δεν μπορεί να ακουστεί, έτσι, γιατί έχει υπάρξει πρόστιμο από το Εσουρού απέναντι σε αυτή τη λέξη, οπότε τώρα βάλαμε μπιπ, χθες την κόψαμε. Υπάρχει το «Τι μουσική ακούει», Aretha Franklin και Frank Sinatra. Έχουμε κόψει το σημείο που βήχει και ένα άλλο σημείο που καταπίνει. Το τρίτο τέταρτος και γιατί δεν βγαίνει στη σύνταξη. Όλα τα υπόλοιπα και η επίθεση φυσικά στον Ανδρέα Μικρούτσικο έπαιξε χθες. Δεν ξέρω αν θεωρεί ο κόσμος, ας το κρίνει ο κόσμος λοιπόν, αν έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο του Light από αυτά τα σημεία. Μοντάζ, επί της ουσίας, μοντάζ δεν υπήρχε, δεν αλλοιώθηκε καθόλου το περιεχόμενο, ούτε έγινε κόψε-ράψε. Κόψε-ράψε τι είναι? Είναι άλλη ερώτηση, βάζω άλλη απάντηση, αλλοιώνω το περιεχόμενο του λόγου σου ή κόβω τελείως τη συνέντευξη γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τη λογοκρίνω, δεν θέλω να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένως, προστατεύοντας, από ό,τι καταλαβαίνω, υπονοεί ότι προστατεύοντας τον Ανδρέα, την παραγωγή, την εκπομπή. Ο Light αυτή τη στιγμή είναι σε μία εκπομπή η οποία ανήκει στην παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη, έτσι, όπως και η Κατερίνα, όπως και ο Ανδρέας, όπως και εμείς. Και παίξαμε τη συνέντευξη κανονικά. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Το story επίσης θέλω να υπογραμμίσω κλείνοντας και μετά θα μου πείτε τη γνώμη σας. Το story το κατέβασε μετά ο Light.
Αυτό. Για να είμαστε σωστοί, έτσι, γιατί αυτό το story δεν υπάρχει. Όταν λέμε μετά, συγγνώμη για την ερώτηση. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεβασμένο. Γιατί εγώ πάντως μέχρι χθες το βράδυ, συγγνώμη που ρωτάω, μέχρι χθες το βράδυ αργά τηλεφωνούσαν συνάδελφοι και το έβλεπαν. Σήμερα το πρωί δεν υπήρχε. Το σχόλιο σου, Γρηγόρη. Να πω ότι αυτά που είπα εχθές για τον Light στην Κριτική Επιτροπή του Fame και το τι είχε κάνει και την άποψή μου, δεν την αναιρώ. Θεωρώ ότι καλό είναι να ακούγεται ο λόγος. Θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχει και η rap, trap μουσική και να εκφράζεται μέσα από κάποιον καλλιτέχνη πρόσωπο που αντιστοιχεί. Πάμε λοιπόν, καταρχάς να πω ότι επειδή το συζητήσαμε, και για να μην λέμε ότι στα δικά μας τα μπέκ θέλουμε να κάνουμε αναπαραγωγή και να... Όλο αυτό σχολιάστηκε αρνητικά εχθές δημόσια και από site, από μερίδα του τύπου, με τον τίτλο ότι μας διαψεύδει, βάζω και μένανε μέσα στην εκπομπή, και θεώρησα ότι θυγόταν η αξιοπιστία της εκπομπής στην οποία είμαι και θεωρώ ότι έπρεπε να φανεί όλο αυτό το άκουπο και αμοντάριστο, επισημένοντας ποια είναι τα στοιχεία. Ακόμα αναρωτιέμαι ποια δήλωση εννοεί ότι έκανε σε άλλες εκπομπές και ελπίζει να παίξει. Δεν ξέρω, πάντως στη δικιά μας την κάμερα, γιατί αναφέρθηκε... Γιατί η λέξη αυτή που λέει μέσα στο βίντεο που μπήκε μπιπ δεν μπορεί να παίξει σε καμία εκπομπή. Όχι, σίγουρα δεν μπορεί να παίξει και σίγουρα, δηλαδή είναι σουρού, πρόστιμο, γιατί τέτοια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται μέσα από το δημόσιο αγαθό της τηλεόρασης. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το βίντεο που ανέβασε χθες στα social media. Θεωρώ καταρχάς ότι η λέξη που χρησιμοποιεί για όσους βρισκόμαστε σε αυτή την εκπομπή, δουλεύουν μπροστά, πίσω από τις κάμερες, τη λέξη που μπορούσε να την ακούσει όχι μόνο αυτός που τον ακολουθεί, αλλά και από εκεί που αναπαράχθηκε το συγκεκριμένο βίντεο, θέλω να πληροφορήσω τον κύριο Light ότι πλέον μπορεί να βγει και ως ύβρις από το στόμα του, αλλά δεν είναι βρισιά. Η λέξη που για να την μεταφέρω λίγο στα πιο κόσμια, εξώγαμος, εξώγαμο παιδί, δεν είναι βρισιά, κύριε Light μου. Δεν πρέπει να είναι βρισιά το 2023 και να ακούγεται τέτοια βρισιά από ένα 27χρονο, 28χρονο, παιδί. Δεν μπορεί ένα 28χρονο παιδί που θέλει να είναι και καλλιτέχνης να χρησιμοποιεί την λέξη εξώγαμο για να βρίσει κάποιους δημοσιογράφους, εργαζόμενους, δεν ξέρω ποιους ήθελε να βρίσει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το μένους του, γιατί κόψατε, έκοψαν η αρχισυντάκτρια, φαντάζομαι, μια λέξη που ουσιαστικά τον προστάτευε. Προφανώς, θέλω να πιστεύω ότι έδωσε κάπου αλλού και περίμενε κάτι άλλο που είπε να βγουν στον αέρα. Επειδή το είπες, Σύση μου, και εγώ δεν συνηθίζω, δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, χθες είπαμε για ένα δάχτυλο που εμφανίστηκε στον αέρα μίας εκπομπής. Και ήμουν ιδιαίτερα αυστηρός με αυτό το πράγμα. Για τη χειρονομία που έκανε η Σοφία Χατζηπαντελή στη Ραμόνα. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω, ξέρεις, ότι θα φύγω εγώ από εδώ, συνεχίζω να εκπροσωπώ ίσως τον αέρα της εκπομπής με τον οποίο με φιλοξενείτε, του Newsit στον οποίο είμαι. Αν εγώ αρχίζω, αν κάνω κάποια παραβατική πράξη, σίγουρα αυτό θα αναφερθεί στην επαγγελματική μου δραστηριότητα. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με αυτό που βγήκε κοντολογής, αυτό που έβγαλε ο Light εχθές. Όχι για τις απόψεις του για τον κύριο Μικρούτσικο. Ο κύριος Μικρούτσικος είναι ιδιαίτερα ικανός να απαντήσει, πιο ικανός από μένα, να του απαντήσει αν βρεθεί face to face και όχι με μηνύματα. Καλά, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Με ποια έννοια, ότι δεν είναι το θέμα να προστατέψουμε το Light, δεν είναι δική μας δουλειά. Όχι, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Και είναι δικαίωμά του. Και το φιλοξενήσαμε την άποψη. Μία λέξη η οποία απαγορεύεται να υποθεί στον αέρα, και καλώς απαγορεύεται να υποθεί στον αέρα, δεν μπορούν να υποθούν τέτοιες λέξεις στον αέρα, δεν θα ακουστεί από αυτή την εκπομπή εδώ. Έχει ακουστεί σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, εγώ περιμένω μια εκπομπή και την πει ο καλεσμένος, το παθεί φέι, παιδιά πρόσφατα. Μια κουβέντα δεν μπορείς να το προστατέψεις. Αλλά όταν είναι ένα γραμμένο βίντεο το οποίο μπορείς να μοντάρεις, ναι, θα την κόψεις αυτή τη λέξη. Εμείς τουλάχιστον.
Απλώς επειδή έθιξε την αξιοπιστία της εκπομπής, θεωρώ ότι έθιξε πολλά περισσότερα από την αξιοπιστία της εκπομπής, Γρηγόρη. Εγώ περιμένω να δω, Νίκο μου, μόνο μία κουβέντα. Μόνο μία κουβέντα. Ναι. Περιμένω να δω την αντίδραση τόσο του Σταρ, γιατί η δημόσια εικόνα που έβγαλε χθες προσέβαλε όχι μόνο όσους τον ακολουθούν, αλλά γενικότερα την παραγωγή και, και το κανάλι. Λοιπόν, άκου Γρηγόρη, για να το πούμε λίγο έτσι όπως είναι. Επειδή εμένα το να βγαίνει αυτός ο πιτσιρίκος και να λέει αυτά που λέει στα social media του και να απευθύνεται σε μένα, πολύ περισσότερο σε κορίτσια που είναι δίπλα μας, σε όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, εγώ δεν είχα δει το βίντεο, ήθελα να δω τι κόψαμε. Και αφού το είδα το βίντεο, θα του πω λοιπόν του Χριστάκη ότι είναι εμείς στο Χατζικυριάκη όπου μεγάλωσα, τέτοιους τύπους σαν τον Χριστό τους λέγαμε ψευτόμαγκες και σαλιάριδες. Έτσι τους λέγαμε και, δεν τους κάναμε παρέα, δεν τους γουστάραμε καθόλου. Το να λέει αυτά τα πράγματα για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, το να μας χαρακτηρίζει εμάς έτσι όπως μας χαρακτήρισε, χωρίς να του έχουμε κόψει τίποτα ουσιαστικό, και να κάθεται και να κάνει διαγγέλματα, είναι τσάμπα μάγκας και σαλιάρης. Αυτό είναι ο Light. Και δυστυχώς αυτά διδάσκονται, αυτούς τους τρόπους συμπεριφοράς παίρνουν τα 15χρονα που κάθονται και ασχολούνται μαζί του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρότυπο των 15χρονων είναι αυτός ο τύπος. Ο ψευτόμαγκας και ο σαλιάρης. Αυτά θέλω να πω και τέλος. Και όσο δίνουμε λόγο σε αυτούς τους τύπους, τόσο θα τους δίνουμε και δύναμη. Εγώ θα τον έβγαζα από τα μπέκ. Αυτό το λόγο. Τον λόγο αυτόν. Εγώ όντως δεν το είδα το βίντεο, επειδή ήθελα να έχω αντικειμενική άποψη, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει και λάθος ο μοντάζ. Βέβαια, η ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι δεν κάνει τέτοιου είδους λάθη. Όχι, και αυτή η συζήτηση, παιδιά, χτες, δηλαδή θέλω να είμαστε πολύ ακριβείς, έγινε στο καμαρίνι το πρωί με τη Βένια, όταν ήρθε και μου είπε, έχουμε το light. Έχει υποθεί αυτή η λέξη. Μιλήσαμε με τον νομικό. Παίζει αυτή η λέξη, δεν παίζει. Φυσικά και δεν παίζει αυτή η λέξη. Να παίξουμε με μπιπ, όχι. Γιατί να βάλουμε μπιπ, θα κόψουμε αυτό. Μα δεν είναι και ότι αλλάζει το νόημα αυτό, των. Μα και πρακτικά, δημοσιογραφικά, δεν μπορεί να παίξει μια συνέντευξη 5 λεπτών έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, λόγω τηλεοπτικού χρόνου, ναι. Θα πρέπει να γίνει ένα μοντάζ. Κόπηκε ο βήχας του, το ότι κατάπινε για την ώρα που μίλησε, που δεν μπορούμε να κάνουμε μοντάζ. Σιγά τον Πάπα. Μισό λεπτάκι. Σιγά, ρε Παύλο. Ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μιλάω όπως μιλάει ο Light, αντίστοιχα στο Light. Έχω άλλη τοποθέτηση. Όλοι άλλοι έχουμε, αλλά δεν γίνεται να πούμε τώρα όμως, να κάνουμε. Να μας κάνει μαθήματα ηθικής τώρα αυτός ο τύπος. Βοηθήστε με λίγο. Δεν γίνεται να μας κάνει μαθήματα ηθικής αυτός ο τύπος. Βοηθήστε με, Παύλο, ολοκλήρωση. Όχι, ήθελα να πω ότι γενικότερα είναι μεγάλο φάουλ από τον Μπρο. Το ελαφρύνω κι εγώ λοιπόν. Και περιμένω μία συγγνώμη. Με κάλεσε ο Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα, να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση. Λέγε, Αντρέα μου. Έλα. Καλημέρα, Αντρέα, είσαι στον αέρα. Ακούγομαι, ναι, δεν κατάλαβα. Καλημέρα. Αν ακούγεται καλά, κάντε μου ένα νόημα, πέστε μου, ναι. Θέλεις να είσαι στον αέρα ή όχι? Θέλω να είμαι στον αέρα για να πω ότι εδώ και πολλή ώρα ακούω τροπιαστικά πράγματα και να είναι καλά ο Νίκος. Πού τοποθετεί, παιδιά, γιατί δεν ξεκινάτε να ζητήσετε συγγνώμη από το Light? Να απολογηθείτε γιατί για αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι δυνατόν να τα στρογγυλεύετε? Και μιλάω για τον Παύλο, μιλάω για τον Γρηγόρη. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Για πες μας το, τη στρογγυλάδα πες μας. Συγγνώμη. Αυτή η στρογγύλευση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Νίκος να πει τα πράγματα με το όνομά τους, θα νιώθαμε ότι έχουμε βιάσει ένα παιδάκι που έχει καταστρατηγήσει τα πάντα. Δεοντολογία, λεπτότητα, πολιτισμό, τα πάντα. Έκανε ψηρακόλο και νομίζει Ανδρέα ότι η άνεσή του να βλέπει τα πράγματα, να γελάει, να χαμογελάει. Αυτό ήταν αντικείμενο της συζήτησης μας. Άκουσέ με λίγο. Ο άσχετος. Καταρχάς μη στεναχωριέσαι. Υπεροψία και μέθη. Ούτε ο Δαρίος δεν την είχε αυτή. Καλημέρα και ακούσε λίγο τι σας είπε ο Νίκος. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Αυτό ήταν αντικείμενο της χθεσινής συζήτησης, έτσι. Χτες τοποθετηθήκαμε σε σχέση με αυτά που είπε ο Light για τον Ανδρέα. Δεν ήταν τη σημερινή συζήτηση. Η σημερινή συζήτηση αφορούσε μόνο αυτό. Να ξεκαθαριστεί
σε σχέση με την εκπομπή, ποια ήταν η... αν υπάρχει αξιοπιστία, αν υπήρχε λογοκρισία στο βίντεο. Έτσι, γι' αυτό ο Ανδρέας όμως χθες δεν την είδε την εκπομπή, γιατί θυμάστε που μιλήσαμε και γι' αυτό. Θα του δώσουμε το χρόνο να τη δει και να το αξιολογήσει. Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω κάτι θετικό. Και το έχει η επόμενη καλεσμένη σας. Έλα. Θετικό. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό. Μαρία Μπεκατόρ, μετά τις διαφημίσεις.